Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα οι αναδιαρθρώσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας με την ταμπέλα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το τραγικό αποτύπωμα των αντιδραστικών αλλαγών που εξειδίκευαν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα και προωθήθηκαν από όλες τις αστικές κυβερνήσεις διέψευσε τις προσδοκίες όσων πίστεψαν στο όραμα της υπέρβασης της ιδρυματοποιημένης περίθαλψης και στη μετάβαση στην κοινωνική κοινοτική ψυχιατρική, στο γκρέμισμα των τυχών του ασύλου και σε μια διαφορετική συνολική προσέγγιση του ψυχικά πάσχοντα. Γρήγορα αποδείχτηκε ότι πίσω από τα εύσχημα λόγια για την ανάγκη μετατόπιση του κέντρου βάρους από την ιδρυματική στην κοινοτική φροντίδα, την καταπολέμηση του στίγματος, το σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, κρύβεται η προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των κρατικών δαπανών για την ψυχική υγεία που αντιμετωπίζεται σαν κόστος και που έχει ως αποτέλεσμα ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των ψυχικά ασθενών να αποτελεί πεδίο επιχειρηματικής δράσης από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου, τις ΜΚΟ, αλλά και τη συστηματική μετακύληση της ευθύνης φροντίδας στις οικογένειες και στις λεγόμενες άτυπες μορφές υπηρεσιών, όπως εκκλησία και εθελοντικές οργανώσεις. Οι ασυλικές συνθήκες νοσηλείας που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταλύουν την ανθρώπινη υπόσταση, όχι μόνο δεν εξαλείφθηκαν, αλλά ζουν και βασιλεύουν στα 3 ψυχιατρικά νοσοκομεία που έχουν απομείνει. Στους ψυχιατρικούς τομείς των γενικών νοσοκομείων και στις ιδιωτικές κλινικές, αλλά και στις ελάχιστες και πολύ πίσω από τις ανάγκες δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ξενώνες και οικοτροφία. Οι ελάχιστες δημόσιες δομές έχουν μετατραπεί σε αποθήκες ψυχών. Ασθενείς στηβάζονται σε ράτζα, συνοστίζονται ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το είδος και τη βαρύτητα της πάθησης σε ακατάλληλους χώρους, με απαρχαιωμένες υποδομές και τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό. Η πίεση για ταχεία διακίνηση των περιστατικών και μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία πρακτικά κρατικών κοινοτικών δομών, έχουν σαν αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των επανεισαγωγών, το γνωστό φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, την επιδείνωση σε τελική ανάλυση της υγείας των ασθενών. Το υψηλό ποσοστό των αναγκαστικών νοσηλειών, το 60% των νοσηλειών είναι ακούσιες, είναι ένας ακόμα δείκτης της ανυπαρξίας πρακτικά της πρόσληψης σε όλα τα επίπεδα, δευτερογενούς και τριτογενούς στη συγκεκριμένη περίπτωση, με στόχο την πρώιμη ανίχνευση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, την πρόληψη των υποτροπών. Μόλις ένα μικρό ποσοστό των ψυχιατρικών ασθενών έχουν ενταχθεί στις λιγοστές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι οικογένειες των ατόμων με ψυχικές διαταραχές επομίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου τη φροντίδα τους, χωρίς καμία κρατική στήριξη, με αποτέλεσμα την τεράστια ψυχολογική επιβάρυνσή τους. Αν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, καταλήγουν στην καλύτερη περίπτωση μακροχρόνια νοσηλευόμενοι στα τμήματα που προορίζονται για την αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών, περιμένοντας μάταια να βρεθεί μια θέση σε ένα ξενώνα ή σε κάποιο οικοτροφείο. Στη χειρότερη περίπτωση, στο περιθώριο, στο δρόμο ή στη φυλακή. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, των οποίων οι οικογένειες εξασφαλίζουν την οικονομική δυνατότητα, με 1.200 στερήσεις, καταδικάζονται σε εγκλεισμό για χρόνια, ακόμα και ισόβια σε κάποιες από τις ιδιωτικές κλινικές, παύλα άσυλα. Αυτά είναι στοιχεία που επιβεβαιώνονται τόσο από την ελληνική όσο και τη διεθνή εμπειρία. Μια σύντομη αναδρομή στο χρονικό της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Στην Ελλάδα την περίοδο 1990-1994, μέσω των προγραμμάτων Λέρος 1 και Λέρος 2 και με ευρωπαϊκά κονδύλια, ξεκινάει η μετεγκατάσταση χρόνιων ασυλικών ασθενών σε κοινοτικές δομές. Με το νόμο 2716 του 1999 και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης με την κωδική ονομασία Ψυχαργός, που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2001 επίσημα, ανεπίσημα κάποια χρόνια νωρίτερα, και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ΕΣΠΑ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία, κλείνουν σταδιακά 5 ψυχιατρικά νοσοκομεία, Χανίων, Πέτρας Ολύμπου, Κέρκυρας, Τρίπολης και Νταού Πεντέλης, και δημιουργούνται 38 τομείς ψυχικής υγείας, ενώ μειώνονται δραστικά οι κλίνες στα εναπομείναντα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Ανοίγονται πλέον δρόμοι για το κεφάλαιο που αναζητεί νέα επένδυα να επενδύσει. Όπως χαρακτηριστικά άλλωστε προβλέπεται και από το νόμο 2716 του 1999 για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θα βοηθούν, θα συντονίζουν και θα ρυθμίζουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες που μπορεί να αναπαράγουν και να ανταγωνίζονται τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν εκτός δημόσιου τομέα. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά παρέμειναν στοχοπροσιλωμένες σε αυτό
και καλλιέργησαν ευνοϊκό έδαφος για τους επιχειρηματίες της υγείας, της ΜΚΟ και άλλους φιλάνθρωπους που βλέπουν και στην ψυχική οδύνη την ευκαιρία για επικερδής business. Σήμερα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, λειτουργούν συνολικά 3 ψυχιατρικά νοσοκομεία από 11 που ήταν το 2009, 41 ψυχιατρικά και 7 παιδοψυχιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, αρκετά από αυτά στα χαρτιά, 24 κέντρα ψυχικής υγείας, 22 κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας παιδών και εφήβων, 30 κινητές μονάδες, 88 κέντρα ημέρας, 30 κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης, 501 μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 39 ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, με το 64% αυτών συγκεντρωμένες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου υπάρχουν υποβαθμισμένα ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, ανθούν οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία. Οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές βρίσκονται σε 12 από τους 51 νομούς της χώρας και όλες στην υπηρετική Ελλάδα πλην μίας στο Ηράκλειο. Ο κλάδος παρουσιάζει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, καθώς οι 3 μεγαλύτερες κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 1 τρίτο του συνολικού τζίρου και οι 6 μεγαλύτερες καταλαμβάνουν πάνω από το 50% της αγοράς. Στην περίοδο 2009-2018, ο ιδιωτικός ψυχιατρικός τομέας ενισχύθηκε κατά πολύ σε κλίνες έναντι του δημοσίου. Ενδεικτικά, το 2007 στη χώρα λειτουργούσαν 53.888 κλίνες, εκ των οποίων 37.574 στο δημόσιο, 1.607 σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικά, και 14.707 σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το 2009, σε σύνολο 8.975 κλινών ψυχιατρικής περίθαλψης, 4.107 αφορούσαν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 4.668 σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Το 2015, σε σύνολο 45.945 κλινών, 29.856 αφορούν δημόσια ιδρύματα και 15.208 ιδιωτικά. Παρατηρείται λοιπόν μια αύξηση των κλινών του ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό επί του συνόλου από 27,3% το 2007 σε 33,1% το 2015. Το 2018, σε σύνολο 7.062 κλινών ψυχιατρικής περίθαλψης, οι κλίνες σε δημόσια θεραπευτήρια ήταν μόνο 1.356, έναντι 5.706 σε ιδιωτικά. Η συρρήκνωση του δημόσιου συστήματος υγείας πηγαίνει ταυτόχρονα με τη διόγκωση και κυριαρχία του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα υγείας. Η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα διευκολύθηκε με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που την ίδια περίοδο, που με πρόσχημα την κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης, έκλειναν δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, αναπτύσσονταν και επεκτείνονταν οι ιδιωτικές. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΣΑ, η δαπάνη για τα ιδιωτικά νοσοκομεία μεταξύ 2009 και 2011 παρουσίασε αύξηση από 1,98 δις ευρώ σε 2,53 δις ευρώ. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2022-2030, με τους 10 άξονες παρέμβασής του, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ, προάγει σχεδόν την εξολοκλήρου ανάθεση όχι μόνο των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά και πάνω από το 50% της στέγασης σε ΑΜΚΕ, ΜΚΟ και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, εκτίμηση και μεταφορά ασθενών για ακούσια νοσηλεία, ψυχογυριατρικές υπηρεσίες, φροντίδα αυτισμού, κέντρα ημέρας, υποστήριξη του προσωπικού των μονάδων ψυχικής υγείας. Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι να κλείσουμε το άσυλο και να πετάξουμε τους ψυχικά ασθενείς στην οικογένεια ή γενικά στην κοινωνία. Σε μια κοινωνία δηλαδή που παράγει και αναπαράγει όλες εκείνες τις αιτίες που σμπρώχνουν και καταδικάζουν τα άτομα με ψυχικές διαταραχές στο περιθώριο της ζωής. Είναι αναγκαιότητα σήμερα η υπέρβαση της ιδρυματοποιημένης περίθαλψης των ψυχικά πασχόντων στα μεγάλα και τα μικρά άσυλα και η μεταρρύθμιση σε ένα ανώτερο ποιοτικά κρατικό σύστημα παροχής σύγχρονων υψηλού επίπεδου απολύτως δωρεάν υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο. Είναι προϋπόθεση για μια ριζικά διαφορετική αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας και του ψυχικά πάσχοντα, με κριτήριο τις ανάγκες του και με απόλυτο σεβασμό στο δικαίωμά του σε μια αξιοπρεπή ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.